Πάμε ζωντανά στη Χρήσα Φόσκολου. Καλησπέρα, Χρήσα. Διότι ένα θέμα είναι ακρίβεια στα ράφια, το άλλο είναι ακρίβεια στη στέγη. Και το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο οξύ και το δείχνουν τα στοιχεία που θα μα παρουσιάσει απόψε και από την Ελστάτ και από τα Bloomberg. Πάμε να τα δούμε, Νίκο, αναλυτικά, γιατί είναι αποκαρδιωτικά αυτά τα στοιχεία. Θα δείξουμε ότι 7 στου 10 νέου μέχρι 34 ετών. Ε, το, εδομ... το... Eurostat, Eurostat, Eurostat. Eurostat. είναι. Το 71,9% τη έρευνα λέει ότι ακόμα ζουν στο πατρικό του. Δηλαδή στο παιδικό του δωμάτιο κοιμούνται. Μιλούμε τώρα για το 71,9%. Έτσι, είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη ανάμεσα στι 26 χώρε που γίνεται όλο αυτό. Στην ίδια έρευνα όμω τη Eurostat θα δούμε ότι το 70% των Ελλήνων έω 34 ετών δεν μπορούν να αγοράσουν ένα δικό του σπίτι. Αυτό λένε οι άνθρωποι που Ερωτήθηκαν. Ενώ το 85% απαντά ότι ο κατώτατο μισθό μέχρι 40 ετών. Δηλαδή οι νέοι απαντούν ότι δεν του στάνει ούτε για τα βασικά. Ούτε δηλαδή για τα είδη διατροφή, ούτε για τα είδη έντηση. Άρα μένουμε του γονεί επειδή δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν σπίτι. Ενώ Ακριβώς. δουλεύουν, ενώ έχουν τη δική του ζωή. Ακριβώς. Τώρα, γιατί δεν έχουν χρήματα, την απάντηση θα τη δούμε στο Bloomberg. Φαίνεται σε όλο αυτό που αποτυπώνεται στο Bloomberg, όπου έχουμε μόνο τον Οκτώβριο, άνθρωποι στι τιμέ των ακινητών 12%. Ενώ την ίδια στιγμή στο Λονδίνο έχουμε μείωση 1,2%, στο Βερολίνο 2,8% και στο Παρίσι μείον 4%.